Λοιπόν, το μεσημέρι είδε τσίκνε και του μύρισε του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ας περάσω από την Τρίπολη μια βόλτα να δω τι γίνεται, πώς θα συγκινήσουμε στην παραδοσιακή Τρυπολιτσά. Έτσι λοιπόν κατέβηκε εδώ στην πλατεία Πετρινού, Προέδρος του Μαλλιαβουλίου Θεάτρου και κατευθύνθηκε προς μια ταβέρνα που τον περίμεναν τα στελέχη του κόμματος εδώ και τον υποδέχτηκε και ο συντονιστής ο κύριος Λαρέζος και κατευθυνθήκανε προς ένα μαγαζί που του για να το ξυπνήσουν μαζί με τα υπόλοιπα μέλη. Πάντως τους βλέπω και τους δύο και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τον σύζυγό του ότι τα τίμησαν τα κοψίδια αρκούντος. Δηλαδή δεν δοκίμασαν από όλα. Αν έχουμε και βίγκαν κρέας έφαγε το κρέας το κανονικό. Και από ό,τι φαίνεται. Αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση, ναι. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος, πάρε βρισκόμενοι που δεν το περίμεναν. Είχε αρκετά κόσμος μαζευτεί, είχαν μάθει και ήδη διαρρεύσει πληροφορία ότι θα ερχόταν μια ώρα πριν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Έτσι και έστρεψαν στο μαγαζί που ήξεραν και γνώριζαν ότι θα επισκεφτεί εκείνη την ώρα το μαγαζί. Ενθουσιώδησε φωτογραφίες.